Το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κάθε άσκοπης μετακίνησης πολιτών, δηλαδή ο αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας που, όπως είπε, πρέπει να γίνει εγκαίρος για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν μετριέται πλέον με μέρες, αλλά με ώρες και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες. Αυτές τις πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης. Τι σημαίνει απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών και γιατί λαμβάνεται τώρα ως μέτρο? Η εύκολη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού θέτησε σοβαρό κίνδυνο την υγεία ευάλωτων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μεγάλη πίεση το σύστημα υγείας, που καλείται να παρέχει ταυτόχρονα νοσηλεία σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό νοσούντων. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία άλλων χωρών που δεν έλαβαν εγκαίρως δραστικά μέτρα μιλάει από μόνη της. Η απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών με ρητές εξαιρέσεις σε αυστηρά περιορισμένες δραστηριότητες σπάει την αλυσίδα της διασποράς και μας κρατάει υγιείς στα σπίτια μας ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία άλλων χωρών, είναι αναγκαίο να γίνει τώρα. Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από αύριο Δευτέρα 23 Τρίτου στις 6 το πρωί με ισχύω στις 6 Απριλίου και ώρα 6 το πρωί και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια χωρίς καμιά χωροταξική εξαίρεση. Περιλαμβάνει εξαιρέσεις στους πολίτες που οφείλουν να την εφαρμόζουν, μια και η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το εξοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αυστηρά και μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Η κυκλοφορία των πολιτών θα επιτρέπεται για τους ακολούθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους. Πρώτον, μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες και μόνο. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Μετάβαση σε λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μετάβαση σε τελετή, παραδείγματος χάρη κηδεία, γάμος, βάφτιση ή ανάλογες τελετές, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος και μόνο. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Σε κάθε όχημα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης επιτρέπεται να επιβαίνουν μόνο ο οδηγός και ως ένα άτομο, δηλαδή δύο άτομα στο κάθε όχημα. Συνολικά 8 περιπτώσεις εξαίρεσης για τους πολίτες. Η ελληνική αστυνομία είναι επιφορτισμένη με τους ελέγχους στην κίνηση των πολιτών. Επιπλέον, η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνη τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν όπου χρειάζεται στο ελεγκτικό έργο. Οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την απαραίτητη βεβαίωση κίνησης. Ενώ για κάθε παράβαση που εντοπίζεται θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων δημιουργούνται δύο τύποι εγγράφων. Το πρώτο, η βεβαίωση τύπου Α, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Συμπληρώνεται μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. Για τις άλλες περιπτώσεις, μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα και ούτω καθεξής, και για κάθε μεμονωμένη κίνηση, οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά την βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη,
καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησής τους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας δώσει στη συνέχεια ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πιερακάκης. Επίσης, από τη Δευτέρα 23 Τρίτου δεν λειτουργούν και απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση κυκλοφορίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν μείνει ανοιχτές ως σήμερα με σχετική απόφαση του κράτους, όπως π.χ. σούπερ μάρκετ, φούρνους, φαρμακεία, βενζινάδικα και οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο με τη διατροφική αλυσίδα. Μιας και συνολικά η λειτουργία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν μείνει ανοιχτές συνεχίζεται κανονικά, λαμβάνοντας αυστηρά βέβαια υπόψη τις οδηγίες για την κυκλοφορία των εργαζομένων από και προς αυτές. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το τονίζω κατηγορηματικά ότι το κράτος και ο παραγωγικός ιστός δεν παραλύουν. Συνεχίζουν να λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό και με βάση τις οδηγίες που δίνουν οι διοικήσεις κάθε φορέα υπό το αυστηρό όμως πλαίσιο κανόνων που θέτουν οι νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις μας. Τέλος θέλω να σας ενημερώσω ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν από αύριο σε περιορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση, ιδίως κατά τις ώρες κίνησης και μετακίνησης των εργαζομένων. Ιδιωτικής χρήσης οχήματα κυκλοφορούν για όλους τους λόγους, εξαιρέσεις που προβλέπονται παραπάνω και ξανατονίζω, μόνο με τον οδηγό και ως έναν επιβάτη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κύριο Πιερακάκη για να αναφερθεί πιο εξειδικευμένα στις διαδικασίες που αφορούν στις βεβαιώσεις μετακίνησης εργαζομένων και πολιτών. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, είναι απολύτως σαφές πως βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι όπου η συλλογική μας μοίρα εξαρτάται απόλυτα από την ατομική μας ευθύνη. Ο αγώνας ενάντια στην πανδημία επιβάλλει να στερηθούμε σήμερα για να μπορούμε αύριο να βρούμε αυτά που τώρα στερούμαστε. Και έτσι οι μετακινήσεις, όπως ανέφερε και ο κύριος Χαρδαλιάς, για το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών μας που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο. Εξειδικεύοντας τις οδηγίες, η κυβέρνηση αναρτά απόψε έναν ιστότοπο, το forma.gov.gr, επαναλαμβάνω forma.gov.gr, όπου όλες οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά. Εκεί μπορεί κανείς να βρει τους δύο τύπους εγγράφων καταρχήν. Αναφέραμε ότι υπάρχει η βεβαίωση κίνησης τύπου Α, που αφορά εργαζόμενους. Για τις ανάγκες των περιορισμένων μετακινήσεων, η βεβαίωση τύπου Α αφορά μετακινήσεις εργαζομένων, συμπληρώνεται άπαξ μία φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενο από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζομένου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις τύπου Β έχουν προβλεφθεί τρεις εναλλακτικές διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία αφορά πάλι μία βεβαίωση, αυτήν τη βεβαίωση, η οποία βρίσκεται ανερτημένη στην εν λόγω ιστοσελίδα, στο forma.gov.gr, είναι η βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης των πολιτών, η οποία κωδικοποιεί έξι λόγους για τους οποίους μπορεί κανείς να έχει κατ' εξαίρεση μετακίνηση. Τους αναφέρω. Πρώτον, λόγος 1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στο γιατρό εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία. Λόγος 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. Τρίτον, μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. Τέταρτον, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Πέμπτον, μετάβαση σε τελετή, υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος, ή μετάβαση διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Και έκτον, σωματική διάσταση, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Αυτό γίνεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η φόρμα που βρίσκεται στο site. Ο δεύτερος είναι ένα λευκό χαρτί, στο οποίο μπορεί κανείς να γράψει απλώς μία δήλωση με αυτά τα στοιχεία, με το ονοματεπώνυμό του.
Και ο τρίτος τρόπος αφορά την αποστολή SMS σε έναν πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο 13033, όπου γράφει κανείς έναν από τους έξι αριθμούς, 1 έως 6, κενό, και μετά το ονοματεπώνυμό του και τη διεύθυνση κατοικίας του. Οι οδηγίες αυτές, όπως ανέφερα και πριν, είναι όλες στο site forma.gov.gr. Επιτρέψτε μου εδώ να τονίσω το εξής. Πρώτον, το SMS αυτό είναι δωρεάν. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, εξίσου αυτονόητο για εμάς είναι ότι οι τηλεπικοινωνιακοί παρόχοι δεν κρατούν δεδομένα των πολιτών. Τα δεδομένα αυτά αυτομάτως διαγράφονται. Χρησιμοποιούμε το SMS μόνο σαν απόκομα αντί χαρτιού, να μπορεί ο κάθε πολίτης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Και είναι δεδομένο ότι για εμάς η τεχνολογία αποτελεί μέσω ενδυνάμωσης του πολίτη και τίποτα παραπάνω. Επιτρέψτε μου να κλείσω με την εξής σκέψη. Πολεμάμε μαζί κράτος, πολίτες και πολίτες την πανδημία, τον αόρατο εχθρό, και ο Γάλλος συγγραφέας, ο Αλμπέρ Καμί, γράφει στο αριστούργημα του «Η Πανούκλα». Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την Πανούκλα. Η εντιμότητα. Απαιτείται εντιμότητα, αυτό ζητάει παγίως οι πολίτες από το κράτος τους, πόσο μάλλον τώρα. Αυτό ζητά και το κράτος από τους πολίτες του, ειδικά σήμερα. Εντιμότητα. Να κάνουμε όλοι το καθήκον μας και να κάνουμε τη δουλειά μας ώστε να είμαστε σε θέση να χτίσουμε μαζί ένα αύριο με ελπίδα και εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε τον Υπουργό και παρακαλώ τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Οικονόμου, να αναφερθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας και του Σώματος Ασφαλείας. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικά δεν απαγορεύουν κάθε άσκοπη μετακίνηση πολιτών, δηλαδή με αυτά επιβάλλεται ένας αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας. Οι ώρες είναι και θα παραμείνουν κρίσιμες. Οι συνεπείς πολίτες που κατανόησαν την ανάγκη του περιορισμού των κοινωνικών επαφών, το μόνο που θα δουν να αλλάζει είναι η ανάγκη να εφοδιαστούν με τη βεβαίωση κυκλοφορίας. Μπορούν να κάνουν ό,τι έκαναν μέχρι σήμερα, υπακούοντας τις συμβουλές των ειδικών. Δηλαδή να πηγαίνουν στην εργασία τους, στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, στο γιατρό, ακόμη και να βγαίνουν για προσωπική άθληση, έχοντας όμως μαζί τους την απαραίτητη άδεια και την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο. Τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για αυτούς που ακόμη και σήμερα, παρά τα όσα συμβαίνουν, δεν κατανοούν την ανάγκη του αυτοπεριορισμού και της προσωπικής ευθύνης ως το συλλογικό μας όπλο για την αναχέτηση της πανδημίας. Τώρα είναι ώρα όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη θωράκιση της χώρας μας. Να περάσουμε αυτή την κρίση με όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα. Προς τον σκοπό αυτό, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει καταρτήσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για όλη την επικράτεια. Από αύριο το πρωί τα μέτρα τίθενται σε ισχύ, θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και η επιβολή του προστίμου των 150 ευρώ στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παράβαση των διατάξεων αυτών, και επισημαίνω, θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και οι σοβαρές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές η αυτόφορη διαδικασία. Θα υπάρχει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και από αέρος επιτήρηση με ντρόν και ελικόπτερα. Επίσης, στα διόδια θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι και όσοι προσπαθούν να κινηθούν χωρίς να προβλέπεται, θα υπάρχει αναστροφή και θα υποχρεώνονται σε επιστροφή πέραν από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπεται σε βάρος του. Γενικά θα ήθελα να επισημάνω επίσης αυτό, για να κουντώνει και ο κ. Πρωθυπουργός, ότι είναι η ώρα του πολίτη. Είμαστε όλοι πατριώτες και άνθρωποι και δεν θα πρέπει να υπάρξει αδύναμος κρίκος στον όλο μας αυτό σχεδιασμό. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και παρακαλώ τον Υφυπουργό Υγείας σε σχέση με το σχέδιο του Υπουργείου. Το σύστημα υγείας θα δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες.
Για μία ακόμη φορά θέλουμε να τονίσουμε ότι η ατομική ευθύνη θα κρίνει την έκβαση της μάχης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Δεν υπάρχει λόγος να προσερχόμαστε στις δομές υγείας εφόσον έχουμε συμπτώματα της νόσου. Το σύστημα υγείας έχει προετοιμαστεί και κάθε μέρα που περνάει προετοιμαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει επάρκεια υλικού και εξοπλισμού και κάθε μέρα καινούργια υλικά, νέος εξοπλισμός προστίθεται στο σύστημα υγείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Υγείας και παρακαλώ τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, να αναφερθεί στις ειδικές ρυθμίσεις ώστε να αντιμετώπιση συγκεκριμένων πληθυσμών, αλλά και στη λειτουργία των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού για τη νέα περίοδο που ξεκινάει αύριο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συμπολίτες, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει φροντίσει ώστε οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να βρίσκονται δίπλα στον πολίτη. Οι βασικές υπηρεσίες τους δεν θα σταματήσουν λεπτό να εξυπηρετούν τους πολίτες. Ενδεικτικά, η καθαριότητα, η πολιτική προστασία, οι κοινωνικές δομές, τα ληξιαρχεία, η δημοτική αστυνομία, οι υπηρεσίες εμπορίου, οι επόπτες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Ενθαρρύνουμε τους πολίτες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με το δημόσιο ηλεκτρονικά. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ώστε να δίνεται δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν και να διεκπαιρώνονται οι εργασίες τους, είτε ακόμα και προμήθειες από σούπερ μάρκετ, μέσω δημοτικών υπαλλήλων. Μέρημνά μας, εκτός όλων των πολιτών, είναι και μια ιδιαίτερη ευαίσθητη κατηγορία πολιτών. Πρόκειται για τους άστεγους οι οποίοι μένουν στους δρόμους, οι τοξικοεξαρτημένοι, οι άνθρωποι και βεβαίως οι Ρωμά. Οι δημοτικές αρχές οφείλουν άμεσα να φροντίσουν ώστε κανένας άστεγος να μην βρίσκεται στο δρόμο αυτές τις κρίσιμες ώρες. Για τους ανθρώπους που συμμετέχουν και σιτίζονται από τα συσίτια των Δήμων, η διανομή των τροφίμων θα γίνεται μόνο κατοίκων, είτε στη δομή που φιλοξενούνται εφόσον είναι άστεγοι. Επίσης, οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι για την ενημέρωση στο Ρωμά και τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Με την ενημέρωσή τους και όλες τις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία, σύμφωνα με όσα ισχύουν και τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους πολίτες θα ισχύσει και για αυτές τις κατηγορίες. Ήδη τις προηγούμενες μέρες, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορήγησε με 5 εκατομμύρια ευρώ τις περιφέρειες και με 11 εκατομμύρια ευρώ περίπου τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των πρώτων άμεσων επίγουσων αναγκών. Επίσης, αυτές τις ώρες επιβάλλεται να μην ξεχάσουμε και τα ζώα. Με επιστολή που απευθύνεται το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δημάρχους της χώρας, ζητάμε να δοθεί ειδική μέρημνα για τα δέσποτα ζώα, ώστε και αυτά να τύχουν τις φροντίδες που αξίζουν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, τους υπαλλήλους που εργάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού και βεβαίως εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα για την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν αυτές τις κρίσιμες ώρες. Εμείς, σαν Υπουργείο, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τους 332 δημάρχους της χώρας, αλλά και με τους 13 περιφερειάρχες. Είναι στο χέρι όλων μας να νικήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό. Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση, επιτρέψτε μου να κάνω δύο διευκρινήσεις και μία ενημέρωση. Η ιστοσελίδα forma.gov.gr θα είναι διαθέσιμη από σήμερα το βράδυ. Και επίσης να διευκρινίσουμε σχετικά με τους εργαζομένους, αύριο το πρωί θα μεταβούν στους χώρους εργασίας τους μόνο με υπεύθυνη δήλωση, αλλά θα αποχωρήσουν με τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη και μόνο. Και ενημερωτικά σας λέω ότι σήμερα πραγματοποιήθηκαν, και θέλω να σταθώ σε αυτό, σε όλη την Ελλάδα δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συμπολίτες μας που έπρεπε και ήταν υποχρεωμένοι να βρεθούν σε καραντίνα ερχόμενοι αεροπορικώς τις προηγούμενες μέρες από διάφορους προορισμούς. Σε σύνολο 217 δειγματοληπτικών ελέγχων, έλεγχοι οι οποίοι θα ενταθούν τις επόμενες μέρες, σε όλη τη χώρα εντοπίστηκαν 13 περιπτώσεις που βρέθηκαν είτε εκτός είτε πέριξ της οικίας τους και όχι εντός αυτής. Στον καθέναν από αυτούς επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ποινικές διώξεις. Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπολίτες, δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία.
Μένουμε στο σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τις στάσεις μας εκείνους που μάχονται νύχτα μέρα στα νοσοκομεία και έξω στην κοινωνία για τη δική μας υγεία. Δεν πρέπει να επιτραπεί οι λίγοι ανεύθυνοι να βλάψουν τη συντριπτική πλειοψηφία των υπεύθυνων. Καθώς λοιπόν στη μάχη έρχονται δύσκολες στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και αυτό το στόχο έχει ο περιορισμός της κυκλοφορίας από αύριο. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η παραμονή στο σπίτι είναι στον πυρήνα της ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός, αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Και αυτό το σεβασμό οφείλουμε να το δείξουμε όλοι. Μένουμε σπίτι. Σας ευχαριστούμε.